24 άνθρωποι από 10 διαφορετικές χώρες συγκεντρώθηκαν στη Ζάκυνθο για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus Plus Youth σε συνεργασία με το nesi.gr. Το θέμα της φετινής διοργάνωσης, ο αναπροσδιορισμός του εαυτού. Το πρόγραμμα βασίζεται στο να καταλάβεις τον εαυτό σου με σκοπό να μπορέσεις να καταλάβεις τους νέους ανθρώπους με τους οποίους εργάζεσαι. Και έχουν να διαπραγματευτούν τον επαναπροσδιορισμό των επιλογών αλλά και του ίδιου τους του εαυτού. Και όταν μιλάμε για επιλογές, μιλάμε και προσωπικές και επαγγελματικές και ευρύτερες. Και το θέμα είναι να τους δώσουμε τα μέσα και τα εργαλεία πώς να αναπτύξουν τον εαυτό τους, πώς να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να βελτιώσουν τις δυνατότητες τους ώστε να μπορούν να εκπαιδεύσουν και άλλους παραπέρα. Στους οργανισμούς τους για να βρουν τη δική τους καριέρα. Στόχος του προγράμματος μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και εργαστήρια να αναπροσδιορίσουν τις επιλογές τους επαγγελματικές και προσωπικές και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικό. Από μέρα σε μέρα γίνεται πιο ενδιαφέρον. Είναι μια εβδομάδα εσωτερικής αναζήτησης όπου μαθαίνεις για τα πάντα, προσωπικές ή επαγγελματικές πτυχές του εαυτού σου, γεγονός που σε βοηθάει να εξελιχθείς σαν άνθρωπος. Μέσα από συναντήσεις και συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς και ανθρώπους, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να διαγνώσουν τα προβλήματα της χώρας και να προβληματιστούν σχετικά με την επίλυσή τους. Ένα κορίτσι, για παράδειγμα, μας είπε ότι δεν μπορεί να περάσει στο πανεπιστήμιο χωρίς να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα. Τότε γιατί να πληρώνεις φόρους ή να πηγαίνεις σχολείο από τη στιγμή που δεν παίρνεις αυτό που χρειάζεσαι? Εκτός από την εκπαίδευση, υπάρχουν προβλήματα υποδομών. Με τη βροχή υπήρχε παντού νερό και σκουπίδια. Είναι όλο το σύστημα που πρέπει να αλλάξει, αλλά αυτό δεν θα γίνει από μέρα σε μέρα, αλλά από χρόνια σε χρόνια. Πολλοί εργοδότες αναζητούν ανθρώπους με εμπειρία. Οι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν εμπειρία είναι δύσκολο να βρουν δουλειά. Μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των στερεοτύπων και για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Μέσα από το Erasmus Plus Youth, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με ανθρώπους με διαφορετικά βιώματα και πολιτισμό, να τους γνωρίσουν και μέσα από αυτούς να γνωρίσουν και τον εαυτό τους.